Καλημερίζω όμως και τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, Μπάμπη Λεκάκη, και αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Δουγεράκη. Χθες που σας τηλεφώνησα για να σας καλέσω στην σημερινή την εκπομπή, σας είπα, κύριε Λεκάκη, για αυτή σας την προσφυγή μαζί με το εργατικό κέντρο στην αποκεντρωμένη διοίκηση, θα ήθελα να μας πείτε τους λόγους που προσφύγατε για τα δημοτικά τέλη, τα τέλη κοινόχρηστων χώρων κτλ. Αλλά ενώ που έρχεται και μας προλαβαίνει η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, που λέει ότι είναι παράνομη η απόφαση αυτή, με το σκεπτικό ότι έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Και λέει, η συνεδρίαση κρίθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου ως μη σύνομη, γιατί ξεκίνησε η συζήτηση διαζώσης και η ψηφοφορία έγινε με τηλεδιάσκεψη. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώθηκε από το συμβατικό έλεγχο της αποκεντρωμένης διοίκησης ως προς την νομιμότητα της συνεδρίασης πριν εξεταστεί η προσφυγή της ΟΕΒΕΝΗ και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, που κατατέθηκε την Τετάρτη 13 του Δεκέμβρη στην αποκεντρωμένη διοίκηση, με τις αιτιάσεις των φορέων που κρίνουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή είναι απερχόμενο, δεν είχε το δικαίωμα να προκαταβάλει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να προκαταβάλει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο με μια τέτοια απόφαση. Μετά μια τέτοια σημαντική απόφαση που αφορά όλους τους πολίτες του Ηρακλείου, και μια απόφαση που η οποία, κυρία Δουργεράκη, υπάρχει και χωρίς να υπάρχει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους της πόλης μας. Αυθαίρετα και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, ο Δήμος αποφάσισε να επιβάλει 30% στα δημοτικά τέλη και στο δημοτικό φόρο, όπως και το διπλασιασμό του τέλους του τραπεζοκαθισμάτων για τους κοινόχρηστους χώρους που καταλαμβάνουν τα καταστήματα εστίασης και όχι μόνο. Σε αυτό αντιδράσαμε, θεωρώντας ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και που βρίσκονται σήμερα και η κοινωνία και οι εργαζόμενοι αλλά και οι επαγγελματίες, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να καλπάζει, θεωρούμε ότι η αύξηση θα πλήξει εκ νέου τα νοικοκυριά, μην μπορώντας να τα απεξέλθουν, και τους επαγγελματίες μην μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να πληρώσουν τα χρήματα αυτά σε διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το τέλος αυτό είναι μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος, άρα αν δεν πληρώσει κάποιος θα πρέπει υποχρεωτικά να του διακοπεί το ρεύμα. Μάλιστα. Ξέρετε ωστόσο, πιθανότατα να το είχατε ακούσει, διότι τις επόμενες ημέρες, φιλοξενώντας εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής τον εκλεγμένο νέο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος μας είπε, κοιτάξτε, από τη μία η ψήφιση του προϋπολογισμού λειτουργικά βοηθάει το Δήμο για να μην έχει θέματα από την αρχή και να μπορεί να αντλεί και πόρους, αλλά από την άλλη εμείς ούτως ή άλλως θα προχωρούσαμε στην επανεξέταση αυτού του θέματος σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τα δημοτικά τέλη, και από την άλλη δεν θα αφήναμε και τους πολίτες εκτεθειμένους, διότι αυτά τα οποία καταβάλουν ή καλούνται να καταβάλουν με αυτή την αύξηση, εμείς θα τους τα ανταποδίδαμε ως υπηρεσίες. Ούτως ή άλλως θα υπήρχε ρύθμιση από τη νέα δημοτική αρχή. Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά αυτή ήταν κοντολογής η δική του η δήλωση στον 984. Ναι, δεν θα διαφωνήσω με τον καινούργιο δήμαρχο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τέλη, αν ψηφιζόντουσαν σήμερα, θα ίσχυαν για το 2024 και όποιες αποφάσεις πάρει ο καινούργιος δήμαρχος θα ισχύουν για το 2025. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν το 2024 θα κληθούν να πληρώσουν υπερβολικά υψηλά ποσά οι επαγγελματίες αλλά και οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά. Και δεν νομίζω ότι τα ανταποδοτικά τέλη τόσα χρόνια με τόσα χρήματα που πληρώνουμε τα βλέπουμε και τα διαπιστώνουμε στην πόλη μας. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε στην πορεία. Και όπως θα γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το Μάρτιο και μέχρι το Μάρτιο ο Δήμος λειτουργούσε μια χαρά. Άρα λοιπόν γίνονται και αναπροσαρμογές. Είμαστε επαγγελματίες, ξέρουμε πως συντάσσονται οι προϋπολογισμοί σε όλους τους οργανισμούς και τις εταιρείες, και όταν ένας προϋπολογισμός δεν βγαίνει γίνονται διάμεσα αναπροσαρμογές και διορθώνεται ο προϋπολογισμός και συμβαδίζει με αυτά που θέλει να κάνει ο κάθε
οργανισμός. Ούτως ή άλλως ήταν και επεισοδιακή η συνεδρίαση, η πρώτη, όπως επίσης και η δεύτερη, που το άλλο μισό της έγινε με τηλεδιάσκεψη, διότι το σύνολο όλων των επαγγελματικών φορέων είχαν αντιδράσει με αυτή την αύξηση πάνω 30% των δημοτικών τελών. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η δική σας η προσφυγή ή του εργατικού κέντρου, αλλά υπήρχε μια σωρία αντιδράσεων από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Κυρία Δουγεράκη, δυστυχώς η ακρίβεια δεν έχει αφήσει κανέναν πολίτη σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο στο νησί μας, ανεπηρέαστο. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι, σχεδόν σε όλη την κοινωνία υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον καινούργιο χρόνο, όταν φτάνουμε στις γιορτές σήμερα και βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνεται καθημερινά και κόβουν ακόμα και τα απαραίτητα αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουν να συντήσουν την οικογένειά τους. Ναι, είναι μόνο τα απαραίτητα. Αυτό αποτυπώνεται και στην έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ που παρουσιάστηκε χθες, επίσης έτσι το λέω συγκυριακά, στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο της Κρήτη TV με το Λευτέρη Σιμουλάκη. Αναλυτικά στις εσωτερικές σελίδες επίσης της εφημερίδας Νέα Κρήτη μπορείτε σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία. Δεν εννοώ μόνο και την έρευνα, δεν μιλάω μόνο για την έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ, αλλά επίσης και γι' αυτό το άκυρο στην αύξηση των δημοτικών τελών. Πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε Λεκάκη, η έρευνα αυτή δείχνει ότι το 96% των κριτικών εκφράζει ανησυχία για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Στο ερώτημα συγκεκριμένα, στις μέρες μας, τι από τα παρακάτω σας ανησυχεί περισσότερο, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 47,3% η ακρίβεια, ακολουθεί η ανεργία σε ποσοστό 18,3%, η κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές σε ποσοστό 13,5%, ο πόλεμος στην Ουκρανία σε ποσοστό 0,59%, η ενεργειακή κρίση με 5,3%, η αποπληρωμή των δανείων με 3,7%, ενώ άλλο απάντησε το 3,4% και η ασφάλεια των επενδύσεων το 1,6%. Έτσι για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα αυτού που είπατε. Ο κόσμος ανησυχεί. Βέβαια, εμείς το διαπιστώνουμε καθημερινά σε όλες τις επαφές που έχουμε και με τους πολίτες αλλά και με τους επαγγελματίες, που βλέπουν και οι πολίτες το πορτοφόλι τους να αδειάζει πάρα πολύ γρήγορα και να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, και τους επαγγελματίες οι οποίοι πολλές μέρες φεύγουν από τα καταστήματά τους με τα ταμεία τους να είναι σχεδόν άδεια. Λοιπόν, η προδική σας η προσφυγή, η απόφαση για τα δημοτικά τέλη από την αποκεντρωμένη διοίκηση, και έτσι τώρα υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.